έχουμε συγκεντρωθεί περίπου 1.600 άτομα, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, επιχειρηματίες, λογιστές κλπ. Και είδαμε το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα γύρω από το COVID-19. Τον σύλλογο θα απαιτήσουμε και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και θα σας το εξηγήσω μετά, οι οικογένειες που έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο, οι επιζώντες να πάρουν από 50.000 αποζημίωση. Να μην πληρώνουν φόρο κληρονομιά, να μην πληρώσει έμφυα για 10 χρόνια και επίσης αν αφήσει απογόνους που χρειάζονται βοήθεια, να μπορούμε το κράτος να με ρυμνήσει. Επίσης έχουμε και μια δεύτερη κατηγορία που ασθένησαν και δεν απεβίωσαν ή είναι ζωντανοί ταλαιπωρούμενοι. Αυτός ο αριθμός είναι 600.000 ο επίσημος από το κράτος, αλλά κατά τη γνώμη τη δικιά μου υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο. Θα δημιουργήσουμε δύο ιδιωτικές κλινικές, όχι του δημοσίου, ιδιωτικές, να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει και όποιο σύμπτωμα έχει δημιουργηθεί από το COVID, οι γιατροί αυτοί να το έχουν σπουδάσει. Η πανδημία είναι σαν για τη φωτιά. Πώς δώσανε λεφτά για το μάτι, πώς δώσανε φωτιά. Λεφτά τώρα για τη μάδρα, τη χύση. Εγώ δεν λέω να πάμε ποινικά, διότι αν πάμε ποινικά, τα ποσά θα είναι άλλα. Θα είναι 300.000, θα είναι 400.000. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την επιστημονική κατάρτιση, έχουμε την εμπειρία. Εμείς λέμε συμβιβαστικά να πάρουν ένα βοήθημα, να βοηθηθούν στο ξεκίνημά τους. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους που αρρώστησαν από τον COVID-19 και οι οποίοι δεν το ήθελαν, δηλαδή δεν είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα μας μπορεί να πάει μπροστά, μπορεί να ξεφύγει. Πρώτον, εάν τους πολιτικούς που ψηφίζει ο ελληνικός λαός είναι πατριώτες, αλλά να είναι λίγο ακόμα πατριώτες. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Επενδύσεις. Εγώ πιστεύω ότι 500 δις επενδύσεις, εάν έχουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, η Ελλάδα θα γίνει η Ελβετία. Όλοι θα είμαστε υπερήφανοι και ο κόσμος, ακόμα και εδώ που βρίσκομαι, της Μυτιλήνης, να είναι παραγωγικός. Να έχουμε δίκαιη φορολογία, που σήμερα δεν έχουμε δίκαιη. Και θέλετε να σας πω κάτι, επειδή εγώ είμαι ειλικρινής, η εφορία της Μυτιλήνης είναι από τις χειρότερες εφορίες της Ελλάδος, όπως και η εφορία Χανίων, όπως και η εφορία Άρτας, όπως και η εφορία Τρικάλων, όπως και η πέμπτη εφορία Θεσσαλονίκης. Πάνω απ' όλα επενδύσεις, παραγωγικότητα, μόρφωση, εξειδίκευση, όχι τα ξέρω όλα, όχι ξέρω όλα, εξειδίκευση, αυτό. Και πρέπει να βγουν και οι γεωπόνοι, στην επαρχία, να έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Βέβαια να φεύγει η πρωτογενή παραγωγή, όχι να την πετάμε στις χωματερές. Εμάς στην Κρήτη τώρα μεσουρανεί το μελίσι. Μεσουρανεί το μέλι. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Πριν το μαζέψουν από τις Κυψέλες έχει πουληθεί το μέλι στο εξωτερικό σε τεράστιες ποσότητες και πολύ καλές τιμές. Πρέπει να γίνουν φορολογική παράδειση στα νησιά μας και ειδικά στα νησιά του Αιγαίου που είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ταλαιπωρούν συνέχεια. Εμείς έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών τα νησιά τα δικά μας να γίνουν σαν τα νησιά Κέιμαν, να γίνουν σαν τα νησιά. Δηλαδή, πρώτον, να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ. Δεύτερον, να πληρώνεται το μεταφορικό κόστος για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Να είναι ανταγωνιστικό το λαδάκι που βάζει την τυριά και όλα τα σχετικά. Και επίσης έχουμε προτείνει, εάν είναι οργανωμένο το κράτος, γιατί φοβάται τη φοροδιαφυγή, να έχουμε τουλάχιστον σε 5-6 νησιά να έχουμε φορολογικούς παράδεισους. Για εκείνους που δεν ξέρουν, τι είναι φορολογικός παράδεισος? Είναι να μπορούμε να μεταφέρουμε τα λεφτά μας στην τράπεζα, να κάνουμε επενδύσεις και να μην χρειάζεται να δίνουμε αναφορά συνέχεια στην κρατική περιουσία, την αδυσόπιτη, την πολύ σκληρή. Να μπορεί να φέρει ο επιχειρηματίας της Ιταλίας, να μπορεί να φέρει ο επιχειρηματίας της Γαλλίας. Πρέπει επίσης και τα νησιά να επιμείνουν
εδώ τα επιμελητήρια, να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των νησιών και όχι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό εδώ είναι ταλαιπωρία. Ένα καραβάκι την εβδομάδα και αυτό άμα το χάσεις το χάσεις. Κάθε μέρα να το μάθει ο κόσμος, να έρθει ένα τουρίστας να πει πάω Χίο, θα πάω Μυτιλίνη. Την αγαπάω τη Μυτιλίνη και γι' αυτό έρχομαι και πάρα πολύ συχνά, όπως και τους συγγενείς της γυναίκα μου και το χωριό της και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου.